Κύριε Γεωργιάδη, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο σας για αυτά τα οποία ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες για τα υποτίθεται χρήματα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό και την εμπλοκή σας στο θέμα της Προανακριτικής Επιτροπής και τα όσα δήλωσε ο πρόεδρός της. Πρώτο, για μένα δεν έχει πει κανένας ότι έχω ή είχα χρήματα στο εξωτερικό. Για τη σύζυγό σας. Ούτε για τη σύζυγό. Αυτό το οποίο είπε χθες ο κ. Καπερνάρος, πολύ προσεκτικά, γιατί αν ήταν με άλλο τόνο και σε άλλο ύφος θα ήμασταν τώρα στα δικαστήρια, είπε ότι για λόγους ευπρέπειας και επειδή ο τέος σύζυγος της γυναίκας μου είχε ανοίξει έναν λογαριασμό στην τράπεζα HSBC το 1996 και κατά το διάστημα που ήταν νεφερμένος με την τέος σύζυγό μου, την είχε ορίσει ως σχετιζόμενο με αυτόν πρόσωπο, ότι γι' αυτό λόγο θα έπρεπε εγώ να αυτοεξαρτηθώ από την Επιτροπή. Όπως αντιλαμβάνεστε και ο κ. Καπερνάρος ρητός σε δήλωση στα πρακτικά ότι δεν υπονοεί τίποτα που να αφορά εμένα, αλλά το είπε για λόγους εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε βέβαια. Λοιπόν, να σας πω. Θα πρέπει να αναφέρουμε βέβαια ότι ο πρώην σύζυγος της σύζυγού σας είναι από το εξωτερικό και γι' αυτό το λόγο είναι ο λογαριασμός εκεί. Ο πρώην σύζυγος της γυναίκας μου ζει στο εξωτερικό τα 3/4 του χρόνου γιατί είναι ένας ζωγράφος που δραστηριοποιείται κυρίως στο εξωτερικό. Αλλά αυτό αφορά εκείνον. Δεν αντέχω στα δικά του περιουσιακά στοιχεία, δεν με αφορούν. Όλα αυτά έχουν γίνει σε χρόνο προθύστερο της γνωριμίας με τη γυναίκα μου κάνει. Σας λέω για την εποχή που ήταν παντρεμένη με τον πρώην σύζυγό της. Και αφού του χώρισε από τον πρώην σύζυγό της, την έβγαλε και ως σχετιζόμενο από αυτήν πρόσωπο λογαριασμό και μετά από λίγο έκλεισε και τον λογαριασμό. Ο λογαριασμός τους έχει κλείσει εδώ και 10 χρόνια. Λοιπόν, κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν ρώτησα τον κύριο Καπερνάρο πριν εγνωρίσω τη γυναίκα μου για να πάρω την άδειά του. Μάλιστα. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και για τον κύριο Βαρβιτσιώτη και τα όσα φαίνεται. Νομίζω ότι τον κύριο Βαρβιτσιώτη θα πάνε απολύτως ξεκάθαρα. Ο κύριος Καπερνάς πάλι χωρίς να κατηγορήσει για τίποτα τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Πάλι για λόγους ευπρεπίας στην αυτοεξαίρεσή του, γιατί υπάρχουν κάποιοι συγγενείς του μέσα στη λίστα. Συγκεκριμένα κάποια πολύ γνωστά και επιφανή πρόβατα του επιχειρηματικού βίου της χώρας. Εξόδω γνωρίζω η έννοια της οικογενειακής συλλογικής ευθύνης πλην του Τρίτου Ράιχ. Δεν υπάρχει στον κόσμο. Άλλο σα λέω, ο κ. Καπελάχος δεν τόλμησε να θέσει καν ένσταση και δεν υπάρχει κανένα σημείο του κώδικα της εθνικής οικονομίας το οποίο θα προστατευτεί. Όλα αυτά έγιναν καθαρά για λόγους εντυπώσεων, για κανένα λόγο. Και κλείνοντας, θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο, επειδή είστε ένα άτομο το οποίο ενδιαφέρεται για τους Έλληνες και ενδιαφέρεται για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, την οικονομική, εάν μπορείτε να προσδιορίσετε το χρόνο που θα δουν οι Έλληνες μια καλύτερη ημέρα, για να μην πω μια άσπρη ημέρα, μια καλύτερη ημέρα. Πιστεύω ότι όλα πάνε καλά. Μέχρι το τέλος του 2013 θα βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά για σημερινή μας ζωή. Το δυσκολότερο σημείο αυτού του προγράμματος είναι το πρώτο εξάμεινο του 2013. Όταν περάσουμε από το πρώτο εξάμεινο του 2013, γιατί είναι το δυσκολότερο? Γιατί είναι το εξάμεινο που αφαιρούμε χρήματα από την αγορά, χωρίς να έχουμε προλάβει να βάλουμε αυτά που έρχονται. Άρα είναι η εποχή με τη χαμηλότερη ρευστότητα. Από το δεύτερο εξάμεινο του 2013 όμως, η ρευστότητα θα αρχίσει να επανέρχεται και μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι και πολύ αυξημένη σε σχέση με το πώς ήταν στην αρχή του 2013. Άρα νομίζω ότι από Σεπτέμβριο και μετά θα βλέπουμε σημαντική διαφορά επί τα βελτίου.